γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 22 Δεκεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου. Δίχως τον Μάκη Κουρή σήμερα, ο οποίος βγάζει το παρόν, το οποίο θα βρείτε στα περίπτερα το Σάββατο το πρωί, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα που θα δούμε τις εξελίξεις της ημέρας και όχι μόνο. Από μέρα σε μέρα η επιστολή Τσακαλώτου προς τους θεσμούς για να ξεπαγώσουν τα βραχυπρόθεσμα για το χρέος. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει αποσταλεί εφόσον το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών ενσωματώσει τις παρατηρήσεις που υποβάλλουν ο ESM και οι θεσμοί. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, έδωσε σήμερα την δική του απάντηση στις παρατηρήσεις του Σόιμπλε την προηγούμενη ημέρα. Όσοι δεν είναι καλά στην ψυχή τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τα προβλήματα της χώρας τους, αλλά ούτε και τα προβλήματα της Ευρώπης, είπε ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι μπορεί η ελληνική, η δική μας χώρα να μην έχει πλεονάσματα μεγάλα, έχει όμως πλεόνασμα ψυχής, έτσι όπως έδειξε σε όλη τη στάση της στην κρίση του προσφυγικού. Θέλοντας να πει ότι η χώρα μας αξίζει μια ενίσχυση και μια συμπαράσταση, γιατί τα δύσκολα με το προσφυγικό δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ενώ όμως γίνονται αυτά, συνεχίζει και καλά κρατεί η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Σε σημερινή του συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό της αιώνιας λιτότητας, για να πάρει την απάντηση από τον από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κοινός συκοφάντης και ότι η Νέα Δημοκρατία γυρίζει την πλάτη στους συνταξιούχους όταν κάποιοι ακραίοι κύκλοι της Ευρώπης φταρνίζονται. Ο κύριος Τσίπρας είναι σαφές ότι μετά τις εξαγγελίες του και την αντίδραση του Βερολίνου ανοίγει και συντηρεί το μέτωπο με τον Σόιμπλε, ίσως και γιατί ο Σόιμπλε μπλόκαρε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Σε αυτή την αντιπαράθεση θεωρεί ότι πολιτικά κερδίζει πόντους, εφόσον έχει δώσει και το επίδομα στους συνταξιούχους, και στο εσωτερικό μέτωπο εμφανίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ταυτίζεται με τον Σόιμπλε. Είναι μια στάση η οποία έχει κόστος για την Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, ακολούθησε αυτή την τακτική η Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας και τις ενδεχόμενες συνέπειες. Και ανοιχτά είναι πάντα και τα εθνικά θέματα. Ο Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του. Είμαστε ένα έθνος που ζει στενάχωρα λόγω των απολειών στη Λοζάνη, δήλωσε σε συγκέντρωση που έγινε και στην οποία ήταν ομιλητής ο Τούρκος πρόεδρος, και είπε ότι το τουρκικό έθνος, συγγνώμη, απειλείται από τους διάφορους εχθρούς που έχει στον περίγυρό του. Κινδυνεύει να έχει μια επανάληψη των Σευρών εάν δεν αντιμετωπίσει τις απειλές, τη συνθήκη των Σευρών που διαμέλιζε, να θυμίσουμε, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και ότι και από τη συνθήκη της Λοζάνης που ήταν σαφώς καλύτερη, ακόμη και σε αυτή η Τουρκία ασφικτιά. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει και εξέλιξη στο Κυπριακό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες του Ακιντζή με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Αναστασιάδη, με τον Ακιντζή να επιμένει ότι οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού θα πρέπει να έχει την Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη. Μία θέση η οποία όμως εμποδίζει, δεν δέχεται η ελληνική πλευρά, και γι' αυτό μένει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσει. Εμποδίζει την εξεύρεση λύσης. Εκκρεμεί πάντα η συνάντηση Ερντογάν-Τσίπρα με το νέο έτος πριν από την πενταμερή ή την πολυμερή, όπου θα τεθεί επιτάπητος όλο το πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν αυτά τα θέματα με τους καλεσμένους μας. Ο Γιάννης Χριστάκος, πολιτικός συντάκτης, δίπλα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη. Με γνώση και από το κυβερνητικό και από το ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης, έχει πολλά αυτό το πεδίο. Εκ δεξιών μου η Σοφία Ζαφύρη, οικονομική συντάκτρια από το New Money HR, επίσης με γνώση των οικονομικών και των διεθνών οικονομικών, Σοφία.
Και ο Δήμαρχος Μοσχάτου, η φωνή της κοινωνίας, ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου. Μοσχάτου Ταύρου. Μοσχάτου Ταύρου, ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου. Στη συνέχεια θα προσθεθεί στην παρέα μας και ο συνάδελφος, ο Βασίλης Τσεκούρας, αρχισυντάκτης από την εφημερίδα Αξία. Γιάννη, να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Σήμερα νομίζω είναι της επιστολής το ανάγνωσμα, παρόλο που δεν είναι Πάσχα, να μιλάμε για επιστολές, είναι Χριστούγεννα. Αλλά υπάρχει η επιστολή, το ερωτηματολόγιο, αν θέλεις, των δανειστών, οι οποίοι ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να εξηγήσει με ένα ίσως περισσότερο τεχνικού περιεχομένου κείμενο, η Σοφία τα ξέρει καλύτερα, πώς βγαίνει αυτός ο λογαριασμός για το κοινωνικό επίδομα ή άλλος, αν θέλετε, την λεγόμενη 13η σύνταξη που έδωσε σήμερα κιόλας, νομίζω πιστώθηκε στους λογαριασμούς ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο εγώ θα πω ότι ουσιαστικά η πλευρά των δανειστών τραβάει πάρα πολύ το σκηνή σε ό,τι αφορά και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ζητούμενο όμως είναι και με τις καθημερινές πια ανταλλαγές χαρακτηρισμών που ξεπερνούν, θα έλεγα εγώ, και το πολιτικό savoir vivre μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Εάν αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στον τόπο οδηγεί στο να κλείσει σύντομα μια αξιολόγηση με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την Ελλάδα, ή αν στο τέλος ή στο βάθος του τούνελ τελικά, Σπύρο, έχουμε κάλπες. Θα το ξαναδούμε αυτό. Σοφία, τι ζητάνε οι θεσμοί, ποιες είναι οι υποδείξεις που υποβάλλουν στον κύριο Τσακαλώτο για να συντάξει αυτή την περίφημη επιστολή πια, να την δεχθούν προκειμένου να ξεπαγώσουν και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος? Καλά, αυτά που έχουμε βέβαια είναι διαρροές. Δεν έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση. Απλά τους ζητάνε, το πρώτο που τους ζητάνε είναι ότι είναι τα μέτρα εφάπαξ. Ότι θα ισχύσουν μόνο για το 2016. Και ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό το πράγμα και του χρόνου, γιατί ενδεχομένως και του χρόνου μπορεί να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα παραπάνω από το κανονικό. Εδώ είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι τα 617 εκατομμύρια που πήγανε για τις συντάξεις, ότι αυτές θα είναι μόνο για φέτος και δεν θα δοθούν και του χρόνου. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και για το δεύτερο σκέλος των εξαγγελιών, για το ΦΠΑ, ότι θα ισχύσουν μόνο για το 2017. Ότι θα πάει σε ένα χρόνο και όχι παραπάνω από ένα χρόνο, όπως και ότι θα έχει πει, επανεξεταστούν. Ναι, θα επανεξεταστούν. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι απλά πόλεμος νεύρων του Σόιμπλε, τίποτα άλλο. Υπάρχει όμως άλλο ένα λεπτό σημείο, όπου επειδή υποτίθεται τα τελικά στοιχεία για το 2016 θα υπάρχουν από την Eurostat τον Απρίλιο, εάν δεν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις μέχρι τώρα της ελληνικής κυβέρνησης και υπάρξει κενό, τότε αυτό το κενό θα καλυφθεί και θα καλυφθεί πάλι από τις συντάξεις. Από νέα μέτρα. Από τις συντάξεις. Νομίζω ότι το προσδιορίζουν. Ναι, το προσδιορίζουν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πρόκειται για ενεργοποίηση του κόφτη? Γιατί το έχουμε ψηφισμένο. Δεν θα είναι ο κόφτης. Δεν θα είναι ο κόφτης. Θα είναι ισοδύναμα για να καλυφθεί το ποσό αυτό ή ό,τι λείπει από τα 617, που όμως θα προκύψει από περικοπές στις συντάξεις. Δηλαδή είναι σαν να υποχρεώνουν την κυβέρνηση να πει ότι έδωσε στους συνταξιούχους, ωστόσο αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία θα τους τα ξαναπάρεις. Ναι, πάντως ένα από τα επιχειρήματα αυτών που τάχθηκαν υπέρ του να γίνει το ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων μέσα στο Euro Working Group ήταν ότι κάνουμε πάρα πολύ φασαρία, γιατί θα τους δώσει 614 εκατομμύρια, δεν βγαίνουν περίπου. Ναι. Και θα τους πάρει γύρω στα 700 μετά, γιατί θα κοπεί το ΕΚΑΣ, γιατί θα αυξηθούν οι φόροι, γιατί θα γίνουν αυτά. Δηλαδή είναι ένα επίδομα το οποίο θα προλάβουν να το χαρούν 10 μέρες. Ναι. Γιατί μετά έρχονται τα καινούργια μέτρα που θα ισχύσουν από το 2017. Οπότε είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά είναι πόλεμος νεύρων του Σόιμπλε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή όμως η περικοπή στο ΕΚΑΣ είναι έτσι κι αλλιώς αποφασισμένη, εάν δεν το έδινε αυτό ο Τσίπρας, τότε απλά θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για τους ανθρώπους. Ναι, εμείς μιλάμε για τους ανθρώπους. Απλά λέω ότι υπήρχε και ένα κομμάτι του Euro Working Group που ήταν λίγο πιο μαλακό, με την έννοια ότι έχουμε και γιορτές, να τελειώσουμε και γιορτές, μπας και δούμε μετά τι θα γίνει με την αξιολόγηση. Αλλά υπάρχει ο σκληρός πυρήνας που λέγεται Γερμανία, αυτή τη φορά ήταν μαζί της η Αυστρία. Η Εστονία, η Ολλανδία. Ναι, η Ολλανδία λίγο πιο σιωπηρά, είναι λίγο πιο μαζεμένη η Ολλανδία. Οι Σλοβάκοι δεν είπαν πολλά πράγματα, αλλά δεν μιλάνε ποτέ, μιλάει ο Σόιμπλε για αυτούς. Απλά λένε ναι, σε ό,τι ναι, αυτό ναι, Σόιμπλε, δηλαδή ναι. Ό,τι είπε ο κύριος. Ναι. Και για πολλούς άλλους. Εκεί μέσα. Ναι. Πιθανώς για όλους. Γιατί δεν μιλάνε, συνήθως δεν μιλάνε κάποιοι. Ενώ από την άλλη πλευρά, με την ελληνική θέση, ήταν η Γαλλία.
έτσι, και η Ιταλία. Ναι, εντάξει. Οι δύο μεγάλοι ασθενείς. Να. Αυτή είναι η αντιμετώπιση πάντως που έχουν στο εσωτερικό. Να στο βάλω ο απερχόμενος κύριος Ολάν. Ναι. Και ναι, να, έτσι, να δώσουμε λίγο ζωντάνια σε αυτή την κουβέντα πολιτικά. Όπως πολύ σωστά το είπε, μιλάμε για τους σοσιαλιστές, δηλαδή Ιταλία και Γαλλία, οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Ναι, ήδη ο Ρέντσι έχει τελειώσει και πάμε σε εκλογές που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σωστά. Ενώ και ο Ολάν πέρα... δεν θα είναι ξανά. Πολύ σωστά. Έτσι. Όσοι άλλοι εμπλέκονται λοιπόν στο συγκεκριμένο ένα κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, δεν έχουν τέτοιου είδους θέματα. Καλά, δηλαδή, και στην Ολλανδία... Ντάιζεμπλουμ δεν ξέρει αν θα είναι ξανά. Ναι, επίσης. Αλλά οι Ολλανδοί δεν έχουν τέτοια προβλήματα με τους αριστερούς, οι σοσιαλιστές εκεί, νομίζω. Ο Ντάιζεμπλουμ τώρα... όμως έχει μαζί του το Σόιμπλε. Έτσι, στο πολιτικό πεδίο τώρα είναι λυμμένα. Δηλαδή, ανάποδα το είπες, αλλά... Άρα λοιπόν, γιατί εγώ εκεί θέλω να το βάλω το ζητούμενο. Πάμε να κάνουμε ως χώρα ένα πόλεμο με τον Σόιμπλε, τον οποίο τουλάχιστον στην πραγματικότητα είμαστε σε διαρκή πόλεμο με τον Σόιμπλε. Δεν είναι η Ελλάδα σε πρόβλημα με τον Σόιμπλε, είναι η Ευρώπη σε πρόβλημα με τον Σόιμπλε. Εγώ θέλω να ξέρω από πού βγαίνει αυτό. Όχι, δηλαδή με την πολιτική της Γερμανίας εννοώ, την οποία εκφράζει κατά κύριο λόγο ο Σόιμπλε. Ή ίσως θα έπρεπε η Ευρώπη να ξεκινήσει πόλεμο με τον Σόιμπλε. Αν θέλει να παραμείνει η Ευρώπη. Όχι μόνο δεν βλέπω να το θέλει, αλλά βλέπω να τραβάει σαν μαγνήτης και άλλες χώρες. Αυτό εννοώ. Και, είναι και δεδομένο, η Γερμανία πλέον τον έχει το ζωτικό της χώρο που ήθελε στο δεύτερο παγκόσμιο. Συμφωνώ. Αλλά έχει σημασία τι κάνουμε τώρα. Αν μας προκύψει ένας φυγιόν, καθώς φαίνεται στη Γαλλία, και αν μας προκύψει και κάτι άλλο τι δεξιότερον στην Ιταλία, μαζί με όλους τους άλλους, νομίζω ότι θα μαζέψει περισσότερους φίλους ο Σόιμπλε από ότι εμείς. Αυτό θέλω να πω. Πορεία του τριμήνου, τετραμήνου. Βάλε μια τελεία εδώ, Γιάννη, για να βάλουμε στη συζήτηση και τον δήμαρχο Μοσχάτου Τάουρου, τον κύριο Ευθυμίου. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά και από εσάς και εάν έχετε και μια εικόνα της κοινωνίας, επειδή την αφουγκράζεστε, ξέρω ότι γυρίζετε και στους δρόμους και στις γειτονίες και τα λοιπά και ακούτε τον κόσμο. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κάθε καλό στον κόσμο. Κοιτάξτε, ο κόσμος υποφέρει. Υποφέρει. Και δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει δώσει πάρα πολλά και στο προσφυγικό. Είναι η ασπίδα της Ευρώπης. Επομένως, η Ευρώπη θα πρέπει να τη δει και μια Ευρώπη που την ονειρευόμαστε εμείς διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη των λαών, ειδικά που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί πια να αντέξει αυτός ο κόσμος άλλο. Δεν αντέχει πια, έχει ξεπεράσει τα όρια του. Τα μαγαζιά, ξέρετε, δεν έχουν κίνηση, όχι μόνο στο Δήμο μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος με τις λίγες συντάξεις προσπαθεί να πληρώσει φόρους και άλλες υποχρεώσεις απαραίτητες. Οι γιορτές είναι πολύ μαζεμένες, που άλλοτε ήταν έτσι η χαρά και για τα παιδιά ιδιαίτερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ποια είναι η κίνηση που βλέπετε? Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω είναι ότι στις εκδηλώσεις του Δήμου έρχεται πολλοί κόσμος, αναζητά εκδηλώσεις που προσφέρονται με κάποιο τρόπο και σε μαγαζιά τα οποία έχουν χαμηλές τιμές. Μην ξεγελιέστε αν βλέπετε κόσμο στα μαγαζιά, είναι είτε χαμηλές τιμές είτε είναι κόσμος ο οποίος απλά προσπαθεί να βγει έξω και να μην κάθεται μέσα στο σπίτι του και νιώθει αυτή την αγωνία. Οι αγορές του Μοσχάτου και του Ταύρου που είσαι εσείς δήμαρχος είναι και δυνατές αγορές, καλές αγορές. Λέω είναι, να μην πω ήταν, θέλω να λέω ότι είναι ακόμα. Γνωστές και καλές αγορές. Ναι, και αυτές οι αγορές έχουν πρόβλημα. Δηλαδή ο κόσμος παίρνει τα πολύ απαραίτητα. Δηλαδή οι καταστηματάρχες τουλάχιστον που συζητώ μαζί τους, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε και όλες αυτές οι εκδηλώσεις που διοργανώνετε, και αν θέλετε πέστε μας και κάποια πράγματα παραπάνω, δίνει και διέξοδο για αυτόν τον κόσμο ο οποίος υποφέρει και δεν έχει να ξοδέψει. Ναι, είναι εκδηλώσεις και στο Μοσχάτο και στον Ταύρο, κυρίως απευθύνονται στα παιδιά, είτε με παραστάσεις, με εκδηλώσεις καλλιτεχνών, με θεατρικές παραστάσεις ή κινηματογράφο. Και κυρίως εκείνο που προσπαθήσαμε να δώσουμε σε οικογένειες που είχαν ανάγκη την αλληλεγγύη. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω το εξής και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς του από τα σχολεία που προσφέρανε από το ειστέρημά τους, τις επιχειρήσεις του Δήμου που προσφέρανε και την κεντρική αγορά Αθηνών, η οποία μας έδωσε μια πολύ μεγάλη βοήθεια, έτσι ώστε να βοηθήσουμε οικογένειες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Και την Εκκλησία, βέβαια, η οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Λειτουργεί η κοινωνική αλληλεγγύη? Σε πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργεί.
Και αντέχουν ακόμη κάποιοι για να είναι αλληλέγγυοι με τους πιο αδύναμους. Κάποιοι αντέχουν και κάποιοι δίνουν από το υστέρημά τους. Δηλαδή θα το αυτό που δίνουν θα το στερηθούν, όμως το δίνουν γιατί το πιστεύουν ότι κάποιος ίσως έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι αυτό που είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός, ότι μπορεί να μην έχουμε πλεόνασμα οικονομικό, αλλά έχουμε πλεόνασμα ψυχής εμείς οι Έλληνες. Ναι, και το έχει δείξει πάντοτε ο κόσμος αυτός. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτοποιήθηκε το Σόιμπλε ή αν είναι αρκετό για να κάμψει τις αντιστάσεις του. Γενικώς η Γερμανία και ειδικά ο Σόιμπλε δεν έχει δείξει να έχει τέτοιες ευαισθησίες. Αλλά, ίσως γιατί δεν έχει ζήσει και δεν έχει νιώσει τι σημαίνει η στέρηση, η φτώχεια, το ότι θα πρέπει το παιδί να του δώσεις κάτι, να χαρεί, να ντυθεί καλά. Για την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης. Και να μην το έχει ζήσει, κύριε Δήμαρχε, το ξέρει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ένας πολιτικός στη θέση που βρίσκεται εκείνος δεν καταλαβαίνει την ανέχεια. Έτσι, και το, δεν λέω τη φτώχεια, λέω την ανέχεια. Έτσι, να μην μπορεί, δηλαδή, αλλά πρέπει να έχει την κοινωνική ευαισθησία. Αν το τι κάνει αριθμούς, είναι ένα άλλο θέμα. Αν κάποιος πηγαίνει μόνο με τους αριθμούς, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Τους οποίους δεν τους ξέρει και καλά γιατί είναι δικηγόρος. Δεν είναι ούτε καν οικονομολόγος. Ναι. Και επέρεται κιόλας για τους αριθμούς συχνά. Ναι, δεν τους ξέρει ενώ δεν καλά, τους ξέρει. Όμως. Ναι. Είναι δικηγόρος. Τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Δεν τους έχει μάθει, δεν... Σπύρο μου. Γιατί θυμάμαι ότι μια από τις βασικές του αντιπαραθέσεις με τον Βαρουφάκη ήταν ότι δεν θα μας κάνει μάθημα θεωρητικής οικονομίας ο Γιάννης Βαρουφάκης. Υπάρχουν οι αριθμοί, τους οποίους εκείνος υποτίθεται ότι υπερασπιζόταν και έφερνε, σωστά. Ναι, εντάξει, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτες που έβγαλε μια προσθήκη στην προσθήκη του άρθρου του Τόμψεν είχε βάλει κάποιους αριθμούς και μας έλεγε ότι εσείς οι Έλληνες και το επιχείρημα ότι παίρνετε λιγότερες συντάξεις από τους Γερμανούς είναι αστείο, γιατί βάσει των δικών μας αριθμών παίρνετε τις ίδιες. Είχε παράδειγμα, δηλαδή οι αριθμοί. Όχι κατά απόλυτους αριθμούς όμως, αλλά αναλογικά. Ναι, μίλαγε για τον ίδιο εργαζόμενο σε 45 έτη εισφορών, ότι ο Γερμανός παίρνει 1.220 νομίζω ευρώ, μπορεί να κάνω λίγο λάθος το ποσό, και ο Έλληνας παίρνει 1.100. Ναι. Αυτό είπε τον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την απάντηση της Κομισιόν είναι σήμερα ότι τα νούμερα που κοιτάμε εμείς είναι διαφορετικά και έχουμε εμπιστοσύνη στα νούμερα τα δικά μας. Ναι, και την άποψη αυτή του Τόμψεν την ασπάζεται και ο Σόιμπλε. Μπορεί να το έχει πει κιόλας, δεν ξέρω, γιατί είναι, από ό,τι ξέρω είναι πολύ συχνά περνάει από το Βερολίνο. Για να πάει στην πατρίδα του, λένε κάποιοι, θα μπορούσε να διαλέξει κι άλλο αεροδρόμιο για να πάει στην πατρίδα του. Όχι, είναι για να κάνει συναντήσεις με τον Σόιμπλε και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, όχι μόνο με τον Σόιμπλε, και με την Μέρκελ. Αυτό που ξεχωρίζουμε τη Μέρκελ από τον Σόιμπλε δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Mm. Δηλαδή ο Σόιμπλε είναι υπουργός οικονομικών της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτόνομος και πάνε και τσακώνονται με την κυρία Μέρκελ γιατί είπε αυτά για την Ελλάδα, Βόλφγκανγκ. Και οι πληροφορίες. Προφανώς είναι ταυτόσιμες απόψεις έχουν. Οι πληροφορίες λένε ότι και από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ έχει διαμηνηθεί αυτές τις μέρες και στην συνάντηση που έγινε στο ελληνικό πρωθυπουργικό γραφείο, ότι όταν επιτίθεστε στον κύριο Σόιμπλε, επιτίθεστε στη Γερμανία. Ναι. Αυτό επικυρία. Όχι σε μένα. Επιτίθεστε στη Γερμανία. Άρα δόθηκε ένα μήνυμα που νομίζω, καλά εμείς δημοσιογραφικά το ξέρουμε, αλλά όποιον επιχειρεί να λέει ότι παίζει τον καλό η κυρία Μέρκελ και τον κακό η κύριο Σόιμπλε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Συν Αθηνά και χειρακή. Η κυρία Μέρκελ δεν παίζει τον καλό. Κάθε φορά λέει δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι δουλειά του Eurogroup, είναι δουλειά του άλλου, δεν είναι δική μου δουλειά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα, Αλέξη, να τα πείτε στο Eurogroup. Είναι και αυτονόητα τα πράγματα. Όταν συμφωνείς σε διάφορα συγκεκριμένα κείμενα οικονομικού περιεχομένου και τεχνικού περιεχομένου και στόχους οικονομικούς, δεν μπορείς να μιλάς για πολιτική λύση. Γιατί αλλιώς η πολιτική λύση είναι πολιτική λύση. Θα είχαμε βρει μια πολιτική λύση και όχι μια δύσκολη, τα ξέρεις και εσύ που δεν τα καταλαβαίνουμε και όλοι, τόσο τεχνικά δύσκολη οικονομική λύση. Έτσι, να ψάχνουμε τώρα το 0,1. Άντε να βρίσκαμε οικονομική λύση, τη βρίσκαμε τον Ιούνιο του 2015. Πολιτική λύση, σαφώς. Αν θέλαν πολιτική λύση, θα είχε βρεθεί μια πολιτική λύση. Και ενδεχομένως να είχε βρεθεί και πριν από το 2015, να την είχε βρει και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε. Και ο Γιώργος Παπανδρέου, μισό. Από τότε μπήκαμε στα μνημόνια, τέλος πάντων. Να θέλαμε να βρούμε πολιτική λύση και να μην μπαίναμε στα μνημόνια. Ναι, απλά λέω για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί είχε επισκεφθεί τρεις φορές το Βερολίνο, δύο φορές είχε έρθει η Μέρκελ στην Ελλάδα. Τέσσερις. Η άλλη ήταν δεν ήταν σε συνάντηση, έχεις δίκιο. Ήταν σαν ομιλητής, όπου ο ομιλητής ήταν επίσης και ο Σόιμπλε.
σε μια εκδήλωση. Θυμάμαι γιατί τα έγραφα, γι' αυτό δεν κάνω τον έξυπνο. Τα ψάξα να τα βρω. Είχε πάει όντως 4 φορές στο Βερολίνο. Οι 3 ήταν για συναντήσεις με την Αγγέλα Μέρκελ. Οι άλλοι ήταν για συμμετοχή στην εκδήλωση, όπου είχε και εκεί συνάντηση με τον Σόιμπλε, γιατί μιλούσαν στο ίδιο πάνελ. Και τις 3 φορές ζητούσε μια πολιτική διευθέτηση, προσφέροντας και τα δικά του στοιχεία και το ότι η Ελλάδα πήγαινε καλά εκείνη την εποχή. Αυτή την πολιτική λύση που ήθελε ο Αντώνης Σαμαράς δεν την πήρε ποτέ. Αντίθετα, εκ των υστέρων και αφού βγήκε και η δήλωση Βαρουφάκη ότι ο Σόιμπλε του είχε πει πως θέλανε να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Σαμαρά από τον Ιούνιο του 2014, διέρευσαν οι δικοί του ότι πράγματι μας τράβηξαν το χαλί και ότι αυτό το είχε πει ο Σαμαράς ήδη από το Δεκέμβριο του 2014, όταν δεν του έδωσαν δηλαδή πολιτική λύση για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, επηρέασαν το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό με αποτέλεσμα να μην έχει ελπίδες να συγκεντρώσει 180 ψήφους στην προεδρική εκλογή και τελικά να οδηγηθεί σε εκλογές όπου η πτώση και η ήττα του ήταν βέβαιη. Είχε τις προεδρικές εκλογές μπροστά του όμως, οπότε υπήρχε ένα σοβαρό. Αν θέλουμε να το θυμίσουμε αυτό, γιατί έχει τη σημασία του, και θα πω γιατί έχει τη σημασία του, εκείνη την εποχή ο Σαμαράς τι ζητούσε, όχι μόνο να κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση που υπήρχε ένα κενό από 500 εκατομμύρια που το έβαζε η ελληνική πλευρά μέχρι 2,5 μάλλον που το έλεγαν στην αρχή η Τρόικα τότε, δεν ήταν ακόμη θεσμοί και κατέβηκε στο 1,2 δις. Δεν ήταν μόνο αυτό. Συζητιόταν και ποια θα ήταν η επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι το πρόγραμμα τότε τελείωνε, όπου η ελληνική κυβέρνηση τι έλεγε. Ζητούσε στήριξη προκειμένου να τελειώσει το μνημόνιο και να βγει στις αγορές κανονικά. Δίγος επιτήρηση και όλα αυτά που συνεπάγονται. Πηγαίναμε και προσωρινά στην πιστοληπτική γραμμή, έτσι. Όχι, πρόσεξε. Πριν βγούμε, η κυβέρνηση δεν ήθελε ούτε την πιστοληπτική γραμμή. Ήθελε έξοδο στις αγορές. Δηλαδή, ότι προτείνανε εκείνη στη συζήτηση. Εκείνη αντιπροτείνανε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ότι να του δώσουν πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Αυτή η πιστοληπτική γραμμή όμως, Γιάννη, σημαίνει το εξής. Ότι θα υπήρχε ένα αποθεματικό στο οποίο θα κατέφευγε η ελληνική κυβέρνηση όταν χρειαζότανε, ναι. Αλλά κάθε φορά που θα προσέφευγε σε αυτό, θα συζητιόντουσαν και επιπλέον μέτρα. Αυτό δεν το ήθελε η κυβέρνηση Σαμαρά. Τι ήθελε? Να πάρει τη στήριξη έτσι ώστε να πει πως βγαίνουμε από το μνημόνιο, μπορούμε πια να δανειζόμαστε και να σταθεί η ελληνική οικονομία στα πόδια της, να διαμορφώσει ένα καλό πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας και να μπορέσει να ξεπεράσει τον κάβο της προεδρικής εκλογής. Στο εξωτερικό, στο επενδυτικό του κομμάτι. Ακριβώς. Αυτό δεν του το έδωσαν τότε οι συνομιλητές, η Τρόικα. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Του έβαζαν όλο και περισσότερα εμπόδια και προβλήματα. Τελικά η πέμπτη αξιολόγηση ούτε καν ολοκληρώθηκε. Το θέμα της επόμενης μέρας για την χώρα έμεινε ανοιχτό, προκειμένου να το συζητήσουν οι δανειστές με τον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ο βέβαιος νικητής των εκλογών. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν. Και φτάσαμε στο 17, εσύ. Και φτάσαμε στο 17, λοιπόν, όπου έχουμε. Τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα 2 χρόνια ως χώρα? Πού έχουμε πάει από εκείνη τις συζητήσεις με τους δανειστές μας, τροϊκανούς, όπως θέλετε, θεσμούς, 2 χρόνια μετά? Τι έχουμε κάνει? Και εκείνη και εκείνη. 6 χρόνια. Και εκείνη και μετά. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε κάνει τίποτα 2 χρόνια μετά? Επειδή έχετε την επαφή με την κοινωνία, και αυτό σας ρωτάω συχνά. Αυτό που έχουμε κάνει, η κοινωνία, το είπα και προηγούμενα, βυθίστηκε ακόμα πιο πολύ στο χρέος, στους φόρους που πρέπει να πληρώσει, στις περικοπές των συντάξεων. Πώς θα καταφέρει, πώς θα φέρνει βόλτα αυτή η κοινωνία, με την όχι μόνο με την επιβίωση, αλλά με την επαγγελματική της δραστηριότητα? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, στο Δήμο έχετε χρέη περισσότερα, εννοώ όλα αυτά τα χρόνια, δεν εννοώ μόνο. Κοιτάξτε, να σας πω, αυτά τα χρόνια τα 6, αλλά και τα 2 τελευταία. Τώρα δημοσιεύσαμε ότι κάθε χρόνο είμαστε θετικοί. Δηλαδή, τα έσοδά μας είναι λιγότερα από τα έξοδά μας. Κάναμε μεγάλες. Ως Δήμος εννοείται. Σαν Δήμος, ναι. Μεγάλες. Συμμαζέψαμε τέλος πάντων τα οικονομικά του Δήμου. Είναι σημαντικό να πούμε βέβαια. Και το κάνατε αυτό χωρίς μνημόνιο. Κοιτάξτε, χωρίς μνημόνιο μπήκανε κάποιοι κανόνες οι οποίοι πράγματι δημιούργησαν μια ασφάλεια, θα έλεγα, για τους Δήμους. Το κάνανε χωρίς Σόιμπλε. Γι' αυτό είναι επιτυχημένο. Τα προγράμματα βέβαια του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δώσανε μια μεγάλη πνοή το προηγούμενο ΕΣΠΑ στους Δήμους, όσους τουλάχιστον μπορέσαν και τα αξιοποιήσανε. Θεωρώ και η περιφέρεια μας έχει βοηθήσει και προηγούμενα αλλά και τώρα. Μια πολύ μεγάλη επένδυση είναι το παραλιακό μέτωπο που δημοπρατήθηκε και τα έργα θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή. Θα δώσει μια έτσι ανάσα στην οικονομία. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξοικονομούμε πόρους και να βρίσκουμε πόρους οι οποίοι μας έχουν ξεφύγει. Το θέμα είναι, προσφέρετε αυτά που
πιστεύετε ότι πρέπει να προσφέρετε στους πολίτες? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Το να κόβεις, να κόβεις, κόβεις, αλλά προσφέρεις αυτά που κοιτάξτε, πρέπει. Εσείς είστε ικανοποιημένοι. Σε ένα μεγάλο βαθμό προσφέρουμε. Το... Τα σχολεία, κάναμε μια επίσκεψη, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι δάσκαλοι που έχουμε τη συζήτηση, από το Δήμο μας τουλάχιστον, είναι ευχαριστημένοι. Οι κοινωνικές μας δομές λειτουργούν. Γίνονται αρκετά έργα, θα προσφέρουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό το οποίο μας εμποδίζει είναι η γραφειοκρατία η μεγάλη που υπάρχει. Mm. Στο να δημοπρατήσουμε, ας πούμε, ένα έργο, είναι οι διαδικασίες πολύ σφιχτές. Άλλαξε και ο νόμος και μας δημιούργησε προβλήματα. Εννοείται γραφειοκρατία στη σχέση σας με την κεντρική εξουσία, όποτε με το νομοθετικό πλαίσιο. Mm. Ότι... Άρα με την κεντρική εξουσία. Με την κεντρική εξουσία, με τη διοίκηση. Ναι, με την κεντρική εξουσία. Υπάρχει ένα σφιχτικό πλαίσιο που δημιουργεί προβλήματα στο να επιταχύνουμε κάποια έργα και κάποιες δράσεις που θέλουμε να κάνουμε. Οι οποίες από τη μια μεριά και διαφυλάσσουν, από την άλλη όμως είναι πολύ, θα μπορούσε να γίνουν πιο ελαστικές, πιο εύκολα και να έχουμε και το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά με πιο γρήγορου ρυθμού. Πάντως, κρατάω αυτό που λέτε και είναι σημαντικό, ότι έχετε καταφέρει και έχετε ισοσκελίσει τα οικονομικά σας. Έτσι, δεν έχετε ελλείμματα εσείς και ανάγκες για να καλύπτετε, δεν χρειάζεται να δανείζεστε για να καλύπτετε τρέχουσες ανάγκες, και ότι το έχετε πετύχει χωρίς να ρίξετε το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών. Θεωρώ, ναι, ίσως το έχουμε αυξήσει και το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των περικοπών οφείλεται στις περικοπές των μισθών. Μάλιστα. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και ξαναρχόμαστε σε μερικά λεπτά.